πιστεύετε? Άρχισε να με ξοκλαίει και να με παρακαλάει να μην τον ξαναφήσω. Και όλα αυτά επειδή τρώω τα νούντλς με ξυλάκια. Και επειδή λέει έγινε αυτό το μεταφυσικό, το ντεζαβού και έπαψε λέει μαζί μου να είναι μόνος του. Και εγώ έτσι τα τρώω. Δηλαδή πώς έπρεπε να τα τρως? Δηλαδή τώρα τι να πω. Και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί έξω. Και βγάζει και τα δόντια των παιδιών του κόσμου. Αυτά βλέπω ρε φίλες μου και... Και λέω μια χαρά είμαστε. Μόνο εμείς μια χαρά είμαστε. Με αυτούς τι γίνεται? Πόσο καιρό έχουμε να συναντήσουμε ένα νορμάλ? Όχι, σας προκαλώ να μου πείτε. Καλά, εγώ να μην μιλήσω για τον άρρωστο τον Ισίδωρο. Θα βγω με τον Ευάγγελο. Σας το πάω. Μέρες τώρα μου λένε να πάμε στην Επίδαυρο. Και είπα να βγω. Και γιατί δεν έχεις βγει μέχρι τώρα μαζί του? Ποιο είναι το κουσούρι του? Είναι λίγο γέρος. Αλλά κατά τα άλλα είναι θεός. Σκηνοθέτης. Έχει δουλέψει και στη Νέα Υόρκη. Ξέρει τους πάντες, τον καλού παντού. Και κυκλοφορεί και συνέχεια με ένα σωρογκόμενες. Πώς είναι αδελφή? Όταν λες γέρος, πόσο γέρος? Κοίτα, δεν ξέρω και ακριβώς γιατί έχει μουσια. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ γοητευτικός. Και να σου πω και κάτι. Τι κατάλαβα και από τον άλλο που ήταν της ηλικίας μου? Είχαμε κοινά ενδιαφέροντα? Ποιο αλλού δεν έχω. Και αν σου ορμήξει θα το κάνεις? Σιγά μωρέ, μην μου ορμήξει μεγάλος άνθρωπος. Άλλωστε αυτός κάθε βράδυ ήταν και μαλγόμενα. Και 20 χρονών να ήταν, δεν μπορούσα να τις κουβαντάρει όλες. Άσε που δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι το πρώτο ραντεβού. Α, δεν το αποκλείς να γίνει δηλαδή? Κοίταξε να δεις, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν έχω πάει ξανά με σκηνοθέτη. Γουστάρω και λίγο. Μυθοπλασία. Εμένα πάντως για λούγκρα μου φαίνεται. Εγώ μετά τον πάνω λέω να μην ξανακάνω σεξ. Μου φαίνεται γελίο για αυτή την τόσο μικρή λεπτομέρεια να κάνουμε τη ζωή μας άνω κάτω. Μια χαρά δεν είμαστε κι έτσι? Βλέπεις να είμαστε. Κυρία, να φέρω και την ψαρόσουπα. Λέγε το όνομά μου. Πες μου πώς είμαι ο άντρας σου. Ναι, πάνω μου. Πες μου πώς δεν θα μ' αφήσεις ποτέ. Πες μου ότι θα την αφήσεις κάποτε. Μαρία, σε θέλω. Από ποιον? Και τώρα το ερώτημα της ημέρας. Μετά από πόσα ραντεβού το κάνεις? Αν τα αφήσεις όλα στην τύχη, δεν έχεις αποτέλεσμα. Winners στη ζωή είναι αυτοί που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν. Και για να συμβεί κάτι, πρέπει να έχεις συγκεκριμένο σύστημα. Στο κάτω-κάτω, κανείς δεν έφυγε πριν το κάνει. Άρα, αργώ να το κάνω. Δεν θα με τρελάνει αυτό σε μένα. Εγώ θα τον τρελάνω που έχω και σύστημα. Όταν ο άλλος σε κάνει χάι, το καταλαβαίνεις πως είναι αυτό που θέλεις. Υπάρχει χημεία, κάνει φλασιές μέσα σου, δεν μπορείς να τις σταθείς. Στελίνα, η κυρία Μπέι στέγνωσε. Εξάλλου, όσες φορές περίμενα το τρίτο ραντεβού, δεν υπήρχε καν δεύτερο. Με τη μία. Και βέβαια σεξ από την πρώτη φορά. Άλλωστε τι μπορεί να ενώσει δύο ανθρώπους που δεν γνωρίζονται? Τι την πρώτη, τι την τρίτη, τι την δέκατη, τι ο Γιώργος, τι ο Χρήστος, τι ο Θανάσης. Αφού έτσι κι αλλιώς η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη. Τόσο καιρό να τον βρει. Και που όλο κάτι έχει να κάνει σαν να μας αποφεύγει. Αποκλείεται ρε εσείς να είναι τόσο παθέτη. Τι θα πρέπει να τη συμβεί δηλαδή για να καταλάβει? Τι κάνουν οι όμορφες, υδρώνουν? Γεια. Τι κάνεις Φώτη? Να την πάει σε Σαββατοκύριακο στην Ιπάτη. Κορίτσια, δεν ξέρω. Πάντως ενώ παλιά τον έβριζε, τώρα τελευταία το έχει γυρίσει. Χθες που μιλούσαμε στο τηλέφωνο, της τον είπα μαλάκα και τσαντίστηκε. Στο έκανε και σένα αυτό? Και σένα. Λοιπόν.
Εγώ που τον έλεγα γελίο και σκουλίκι, μου είπε λέει να μην τον ξαναβρίσω, γιατί όπως και να έχει, περάσανε τόσα και τόσα μαζί, και δεν θέλει να τον βρίζουμε. Και εμείς τι λέμε, ότι περάσαν τόσα. Πάντως, αν είναι να τις περνάει σε δύο μέρες, δεν έχει ελπίδα. Πάρ' τη μωρέ να έρθει. Είμαι στο μαγαζί τώρα, δεν μπορεί. African. Καλό. Mm. Θεωνή, φτιάξε ένα φρέτο για τη Μάνια. Με ζαχαρίνη, please. Και για πες, μετά από πόσο καιρό χώρισε? Κοίτα, εγώ με το που τον γνώρισα μου είπε ότι έχει γυναίκα και παιδί και την έκανα αμέσως. Σιγά μην περιμένω εγώ πότε θα του δώσει άδεια η γυναίκα του για να με συναντήσει. Είναι ενάντια στις αρχές μου. Ναι, εδώ που τα λέμε δεν είναι και πολύ σωστό να μπαίνεις ανάμεσα σε μια οικογένεια. Καλέ, χαίστηκα για την οικογένεια. Λες κι άμα κάνω εγώ ποτέ οικογένεια θα με λυπηθεί καμιά. Όχι, λέω ότι είναι ενάντια στις αρχές μου να περιμένω πάνω από ένα τηλέφωνο, να μαραζώνω το Σαββατοκύριακο, να μου λέει ότι όπου να είναι χωρίς, γιατί δεν το κάνουν ποτέ, και να με ζηλεύει και από πάνω. Με δείχνει κοντή. Γιατί δηλαδή, για ένα βρωμό δώρο και ένα βρωμό τάξιδο της ενοχής, αν κάνω αυτό το συμβασμό τώρα, στις 40 μου τι θα κάνω. Ναι, αλλά αν τον αγαπάς, τι θα πει τον αγαπάς. Αγαπάς κάποιον για αυτά που σου προσφέρει. Αν δεν σου προσφέρει, αγαπάς άλλον. Ναι, αλλά σου προσφέρει περισσότερο από έναν ελεύθερο. Δηλαδή, αν τη στείνει στο σπίτι σου τη νύχτα, σου φαίνει δώρα χωρίς λόγο, λουλούδια, σοκολάτες. Μα αν ήταν εντάξει, δεν θα τα έκανε όλα αυτά. Για ρώτα τη γυναίκα του, αν κάνει τα μισά από όσα λες. Για ρώτα και εμένα που μόλις την χώρισε. Μου τα κόψε όλα. Α, δεν ξέρω, πολύ εύκολα μου τα λες. Και να σου πω, πες ότι δεν σε αφήνει να φύγεις. Μα αυτός είναι ο ρόλος. Να θέλει και εγκόμενα και να μην την κυνηγάει. Δηλαδή, εσύ θα προτιμούσες να είσαι στη θέση της γυναίκας του που την κερατώνει και την κοροϊδεύει. Ενώ εσένα ούτε σε κερατώνει ούτε σε κοροϊδεύει. Ή μήπως σου λέει ότι κοιμάται στη βιβλιοθήκη. Σχέση μου παντρεμένο. Μια φορά μου συνέβη μόνο. Όταν χώρισα από το Στέλιο, που με είχε ρημάξει με τη ζήλια του και την καταπίεσή του. Τα έφτιαξα με ένα φίλο του αδερφού. Παντρεμένος και δεν είχα υποχρεώσεις. Δευτέρα Τετάρτη, το μαγαζί κλειστό. 5 με 6 και μετά δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Χρέωσου να με κυνηγάς. Αν δεν κυνηγάς εσύ που είσαι παντρεμένος στην κόμενά σου, ποιος θα κυνηγάει πιαν. Είσαι πολύ γυναική. Ξέρω να μην μιλάς εσύ, να είναι κάποιο. Νόμιζα ότι με καταλαβαίνεις και με αγαπάς. Τι σημαίνει αγαπάω? Αγαπάω κάποιον για αυτά που έχει να μου προσφέρει. Αν δεν μου τα προσφέρει, αγαπάω κάποιον άλλον. Συγγνώμη, εσύ δεν έλεγες ότι αυτά που έχω κάνει εγώ για σένα δεν τα έχει κάνει κανείς άλλος? Και ποιος μου λέει εμένα ότι θα έκανες τα ίδια αν ήμασταν κανονικά μαζί? Είδα τι έκανες και στην κακομοίρα τη γυναίκα σου. Τη τα φοράς με εμένα. Να τα φτιάξω εγώ με παντρεμένο. Δεν πάμε καθόλου καλά. Αν είναι να είμαι δεύτερη στη ζωή κάποιου, τουλάχιστον να στο κάνω αυτό όταν είμαι 40. Όχι τώρα που μπορώ να έχω όποιον παντρεμένο ή ανήπαντρο θέλω. Θα μου πεις βέβαια όταν εγώ γίνω 40, ποιος παντρεμένος ή ανήπαντρος θα θέλει εμένα. Εσύ, Τζόνι, θα τα φτιάχνας ποτέ με παντρεμένο? Αν και δεν θέλω να χαλάσω σπίτια, δεν αντέχω να τον σκέφτομαι με τα παιδιά του και με αυτήν. Να μοιράζεται την καθημερινότητά του μαζί τους. Όχι, δεν θα πάρω. Ένα έχω να πω. Όλη η Αθήνα το κάνει 4 με 6, στα γραφεία, στα ξενοδοχεία, παντού. Γάμους που λένε και μετά έρχονται σε μένα για διαζύγιο. Τι διαζύγιο, κύκλα μου, έχεις χωρίσει και δεν το ξέρεις. Στην αρχή δεν σας το είπα γιατί φοβόμουν ότι θα με βρίσετε. Αποφάσισα να του δώσω μια τελευταία ευκαιρία με τελεσίγραφο μια εβδομάδα. Και αν δεν άλλαζε θα τον παρατούσα. Και αν την παρατούσε, θα σας τον έκανα έκπληξη. Αλλά πριν που το συνάντησα δεν άντεξα και ότι τα είπα όλα. Ότι δεν είναι στις αρχές μου να μαραζώνω το Σαββατοκύριακο και ότι ο ρόλος του είναι να κοιμάται στη βιβλιοθήκη και να μου λέει ότι χωρίζει. Και έγινα έξαλλος και μου είπε ότι δεν περίμενε ποτέ να τα ακούσει αυτά από μένα. Γιατί είμαι σαν τις άλλες και μετά άρχισε να βρίζει εσάς. Εμάς? Ναι, έλεγε ότι αυτά είναι δικά σας λόγια και ότι θέλετε να με καταντήσετε και εμένα μόνη μου και δυστυχισμένη σαν και εσάς. Επειδή ζηλεύετε την ευτυχία μας. Τι πια? Εντάξει, αυτός πιστεύει ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Όταν λέω εγώ ότι ο κόσμος έχει τρελαθεί. Ρε κορίτσια, τι θα γίνει με εμάς? Ούτε μία στις 4 δεν έχει κανονική ζωή. Δηλαδή και στατιστικά να το πάρεις δεν στέκει. Ο ανώμαλος οδοντίατρος μου στείλε και λουλούδια. Αυτός πρέπει να ήταν, δεν είχε όνομα. Και εμένα με κυνηγάει ένα πιτσιρίκι. Έρχεται για group therapy με τη μαμά του στις κακοποιημένες και μου έχει γίνει κολιτσίδα. Αλλά να δείτε αυτοπεποίθηση που έχει το σκατό, κανονικό καμάκι. Βέβαια είναι και κουκλή και δικαιολογείται. Και το σκέφτεσαι? Έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις, παιδί μου. Δώσε και σώσε. Είπαμε, ρε κορίτσια.
Δεν ξέρω τι είπαμε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι πως και αυτό το Σαββατοκυριακό πάλι μόνες μας θα είμαστε. Και αυτό για καλό το λες. Παιδιά, εγώ απόψε θα βγω με τον Ευάγγελο. Ποιος είναι πάλι αυτός, ο γέρος? Έλα, μην το λες γέρο. Γιατί καλύτερο είναι το Ευάγγελος.